Καλό σήμερα σε όλους. Δύο θέματα έχουμε να θίξουμε σήμερα, τα οποία θεωρώ ότι είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Το πρώτο αφορά τον Μουσταφά Φάλ και ό,τι συνεπάγεται ο τραυματισμός του για τον Ολυμπιακό. Και το δεύτερο είναι ο Γιώργος Παπαγιάννης. Τι ακριβώς εννοώ. Πάμε σήμερα. Και πριν ξεκινήσω να μην πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς έχετε φτιάξει αυτή τη φανταστική κοινότητα. Τα stream πλέον είναι υπέροχα, τα stream είναι κάτι το οποίο το απολαμβάνω. Γι' αυτό και βλέπετε μερικές φορές που λέμε στις δύο, στις δύο ώρες θα κλείσουμε και τελικά κλείνουμε στις δύο, μισή, στις τρεις. Δεν έχει να κάνει αυτό, δεν έχουμε ποτέ όριο σε stream, έχετε χτίσει μια κοινότητα την οποία εσείς ήδη υπερασπίζεστε και την κρατάτε σε πολιτισμένο επίπεδο, ακόμα και αν διαφωνούμε πάρα πολλέ φορές. Πάμε όμως να μιλήσουμε πρώτα για τον Ολυμπιακό, και τον Μουσταφά Φαλ. Ο τραυματισμό του Μουσταφά Φαλ είναι το δεύτερο χτύπημα που δέχεται ο Ολυμπιακό μέσα σε τρει μέρε, κάπου τόσο. Γιατί? Γιατί είχε προηγηθεί ο σοβαρότατο τραυματισμό του Κίνα Νέβαν. Για τον Κίνα Νέβαν, έχω να πω ότι ο τραυματισμό αυτό ο οποίο υπέστη στο γόνατο είναι πολύ σοβαρό. Οι έξι με οχτώ μήνε που λένε ότι θα χρειαστεί το παιδί για να γυρίσει είναι το minimum. Ξαναλέω, το μίνιμουμ που χρειάζεται ο παίκτη για να είναι και πάλι υγιής. Και από εκεί και πέρα βέβαια πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ στο ψυχολογικό τομέα γιατί είναι ένας δεύτερο πάρα πολύ σοβαρός τραυματισμό μετά το προηγούμενο που είχε. Όμως ο Ολυμπιακός θα πρέπει να ψάξει για κάποιον παίκτη ο οποίος να μπορεί να παίξει πριν το Δεκέμβριο. Ο Κίνα Νεβάρη είναι ένα εξαιρετικό παίχτη. Ε, ξέρετε την άποψή μου, την έχουμε συζητήσει στα stream. Είναι Ένα εξαιρετικό άνθρωπο επίση, εξαιρετικό αθλητή. Πάρα πάρα πολύ κρίμα. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ για το του, που τον τραυματισμό του. Που τον φέρνει πίσω, που φέρνει πίσω την καριέρα του. Όμως ε, υπάρχει και ο αγωνιστικός τομέας στον οποίο ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κοιτάξει, να δει τι θα κάνει. Δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για το τι θα γίνει με τον Κίνα Έβανς. Όλοι περιμένουμε να μάθουμε, όμως η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πολύ ισχυρό πλήγμα για τον Ολυμπιακό. Για τον Μουσταφά Φαλ να πω ότι αυτό το κάταγμα κόπωσης που υπέστη ε, ε, είναι αυτό ακριβώς που ακούμε. Κάταγμα κόπωσης. Το λέει το λένε, ε, το λέει ακριβώ και το τι ακριβώ έχει πάθει και για ποιο λόγο το έχει πάθει. Λόγω κόποση υπέστη λοιπόν ένα κάταγμα. Δεν είναι χιαστό, δεν είναι αχίλιο, δεν είναι τέτοιο τραυματισμό που μπορεί να πει ότι Παναγία μου η καριέρα του Φαλ τίθεται σε αμφισβήτηση, η συνέχεια τη καριέρα του, όμω θα λείψει για αρκετό καιρό. Και τώρα βέβαια ξεκινάνε οι ερωτήσει και τα θέματα. Γιατί, γιατί ο Μόζε Ράιτ έμεινε έξω από το ρόστερ του πρωταθλήματος επειδή υπήρχε ο Φαλ και ο Μιλουτίνοφ και έτσι ο κότς Μπαρτζόκας σωστά ξαναλέω γιατί το έχουμε πει και στο stream και κάποιοι λέγανε να κρατήσει και το Ράιτ right, σωστά αποφάσισε να έχει περισσότερους παίχτες στην περιφέρεια εκεί που πονάει περισσότερο ο Ολυμπιακός. Όμως ο τραυματισμός του Φαλ για άλλη μια φορά αποδεικνύει το εξή. ότι ο Μιλουτίνοφ δεν είναι πολυτέλεια. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι ασχολούνται με τον μπάσκετ, κρίνουν ότι ο μιλουτίνοφ είναι πολυτέλεια, ότι μία ομάδα θα έπρεπε να έχει ένα μόνο ψηλό κλάση και οι υπόλοιποι δύο να είναι κατώτερη ποιότητα, ενώ λογικά κάθε ομάδα, προσέξτε, όχι όλε οι ομάδε, αλλά κάθε ομάδα του επίπεδου του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού που κάνει υπερπρωταθλητισμό, δηλαδή όχι μόνο πρωταθλητισμό στη χώρα, στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Μιλάμε τώρα για δύο ομάδε οι οποίε έπαιξαν Final Four, Ολυμπιακό τρία συνεχόμενα και ο Παλαθηναϊκό είναι πλέον πρωταθλητή Ευρώπη. Θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο εισάξιου, αλλά διαφορετικού μεγέθου ε, center και έναν τρίτο να μπορεί να συμπληρώνει σε περίπτωση που κάποιο από του δύο έχει πρόβλημα τραυματισμού. Αυτό είναι βασικό για μια ομάδα η οποία θέλει να έχει βάθος στη θέση του 5. Ξαναλέω για μια ομάδα που θέλει να διεκδικεί την Ευρωλίγκα. Για άλλες ομάδες τύπου Βιλερμπάν, τύπου Άλμπα αλλάζουν τα δεδομένα. Αλλά εμείς μιλάμε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Το παραμύθι λοιπόν ότι ο Μιλουτίνοφ είναι πολυτέλεια για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι δεν ισχύει. Θα γυρίσει τώρα ο Πετρούσεφ στο 5, ο Πετρούσεφ φυσικά και μπορεί να παίξει τη θέση του 5 αλλά με περιορισμένες δυνατότητες γιατί ο Πετρούσεφ πλέον αρέσκεται και έχει μάθει πάρα πολύ τη θέση του 4, ο Ράιτ δεν μπορεί να παίξει άρα θα πάει ο Παπα Νικολάου στο 4 και καταλαβαίνετε ότι ο Μπαρτζόκας δεν είχε αυτό στο μυαλό του, ο Ράιτ και ο Πετρούσεφ θα προσπαθήσουν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα, ξαναλέω. Αλλά αν δεν υπήρχε ο Μιλουτίνοφ, φανταστείτε, φανταστείτε, σε τι πελάδες θα ήταν τώρα ο Ολυμπιακό. Παίρνουμε αυτό λοιπόν το θέμα, παίρνουμε αυτό το ζήτημα και το μεταφέρουμε τώρα στο Παναθηναϊκό. Πριν δύο-τρει μέρε, παρακολούθησα ένα live stream. Δεν θα πω ονόματα, εύκολα θα καταλάβετε. Στο οποίο πάρα πολλά παιδιά συζητούσαν για τον Παναθηναϊκό. Και εκεί ήταν και ο ένας ρεπόρτερ του Παραθυναϊκού, ο οποίος μιλάει με τον με την, με την ΚΑΕ, μιλάει με τον πρόεδρο του Παραθυναϊκού, τον κύριο Γιανακόπουλο και ε, τον ακούω σχεδόν πάντα πολύ προσεκτικά, γιατί γιατί επειδή μιλάει απευθείας με την κεφαλή της ΚΑΕ μπορώ να συμπεράνω διάφορα πράγματα. Φέτος ο Παναθηναϊκός πέτυχε κάτι το οποίο είναι πραγματικά απίστευτο. Κατέκτησε την Ευρωλίγκα με, ό, με όλες αυτές τις προϋποθέσεις τις οποίες δεν πληρούσε, δηλαδή δεν είχε βάθος το 5, είχε μόνο το Ματίας Λεσόρ, όμως ο Ματίας Λεσόρ τράβηξε όλο το κουπί, έμεινε υγιής και τράβηξε όλο το κουπί παίζοντα 38 λεπτά και έφτασε μέχρι την κορυφή της Ευρώπης. Ήταν και τυχερός, ήταν και ικανός. Η τύχη όμως αυτή, ξαναλέω, δεν μπορεί να μείνει και να συνεχιστεί σε ολόκληρη την επόμενη σεζόν. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται νίκη ενισχύσει το 5. Ο ρεπόρτερ λοιπόν αυτός του Παναθηναϊκού είπε για άλλη μια φορά, επανέλαβε για άλλη μια φορά την ίδια ατάκα, την ίδια ατάκα, την οποία είχε ξαναπεί σε προηγούμενα stream και οι υπόλοιποι, κανένα, κανένας από τους υπόλοιπους δεν τόλμησε να α, φέρει αντίρρηση. Είπε λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται ψηλό στο επίπεδο του Ματίας Λεσόρ αλλά κάποιον χαμηλότερο επίπεδο γιατί, γιατί δεν θέλει ο Ματίας Λεσόρ να χάσει τη θέση του από προσέξτε ή ότι μπορεί να στεναχωρηθεί ο Ματία Λεσόρ που πήρε ο Παναθηναϊκό κάποιον παίχτη εισάξιό του. Δεν μπορεί δηλαδή να πάρει ένα παίχτη σαν τον Ταβάρε ή μια, ένα παίχτη τη κλάση αυτή, αλλά δεν θα κινηθεί γι' αυτό λόγω του ότι θα υπάρχει πρόβλημα με τον Ματία Λεσόρ και είναι ένα παιδί πάρα πολύ ε, συναισθηματικό και διάφορα τέτοια. Βάλτε με το μυαλό σας λίγο Σας παρακαλώ πολύ βάλτε με το μυαλό σα λίγο για ποιο λόγο ο συγκεκριμένο άνθρωπο, ο συγκεκριμένο ρεπόρτερ, το επαναλαμβάνει σε κάθε stream. Ξέρει σίγουρα κάτι που δεν ξέρουμε εμεί. Αυτό βέβαια το το ότι ο Ματίας Λεσόρ θα στεναχωρηθεί και ο Παναθηναϊκός και δεν έχει λογική να πάρει ο Παναθηναϊκός έναν πολύ ποιοτικό δεύτερο σέντερ μαζί με τον Λεσόρ δεν το έλεγε όσο το συμβόλαιο του Ταβάρες ήταν ακόμα στον αέρα. Άρχισε να το λέει Μόλι μάθαμε ότι ο Ταβάρες θα τα βρει με τη Ρεάλ Μαδρίτης και ανανέωση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως ξέρετε και όπως βγήκε και στα, στα site και στη, όπως βγήκε η είδηση είναι επίσημη. Και okay. οκ. Να το σκεφτώ λίγο αυτό και μετά να σκεφτώ τι ακριβώς μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό. Ξέρετε τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό και πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να το δούμε να υλοποιείται. Βλέποντα το stream, ο κόσμος του Παναθηναϊκού σχολίαζε. Το stream βέβαια αυτό είναι ένα stream στο οποίο δεν απαντάνε στον κόσμο. Γράφει ο κόσμος τα δικά του, τσακώνονται με τα γεωργική, κανένας δεν δίνει σημασία. Εμφανίστηκε όμως ένα παιδί που τον έχω σε πολύ μεγάλη υπόληψη και άρχισε να παίρνει κάποια από τα μηνύματα και να τα μεταφέρει στους υπόλοιπους εκεί του stream για να μπορέσουν να απαντήσουν και ενώ μετέφερε κάποια ερωτήματα μεμονωμένα δεν μετέφερε την ερώτηση για το αν προετοιμάζεται το έδαφος για επιστροφή του Γιώργου Παπαγιάννη πιστέψτε με δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε τώρα το στριμ, πιστέψτε με, τα τρία τέταρτα των ε, ανθρώπων που σχολίαζαν στο στριμ, ρωτούσαν για το αν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει ο Παπαγιάννης. Κανένας δεν μετέφερε την ερώτηση. Επιμελώς απέφυγαν να μεταφέρουν την ερώτηση στους ε, δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο stream και κανένας δεν απάντησε. Πολύ φοβάμαι ότι ετοιμάζεται το έδαφος για επιστροφή του Γιώργου Παπαγιάννη. Δεν έχω πληροφορίες, δεν έχω αποδείξεις, έχω όμως ενδείξεις. Αυτό το ότι δεν χρειάζεται ο Παναθηναϊκός κάποιον εφάμιλο του Λεσόρ, γιατί θα στεναχωρηθεί ο Λεσόρ και ότι θα μειωθούν τα λεπτά του, αυτό παιδιά είναι καθαρά παραμύθι. Σας το λέω έξω από τα δόντια. Γιατί, γιατί έτσι το καταλαβαίνω και το νιώθω. Ο ολόκληρος Χουάντσο Ερναν με ήρθε από το NBA. Ο ολόκληρος Χουάντσο των 2,2 εκατομμυρίων δολαρίων, ευρώ, δεν ξέρω τι είναι, ήρθε από το NBA για να παίζει αλλαγή του Ντίνου του Μητογλου. Και θα έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα ψηλό, ένα πύργο εφάμιλο του Λεσόρ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης που θα πρέπει να φροντίσει να έχει βάθος στη θέση του 5. Αν θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο του και να, κάνει, ε, και να πάρει και το επόμενο ίσως και να φτιάξει και τη δυναστεία του. Μιλάμε τώρα σοβαρά. Κάποιος μου έγραψε ότι ο Χουάντσου ήρθε για να παίζει βασικός. Ποιο το είπε αυτό. Και ο Χουάντσο δεν ήρθε για να παίζει βασικό. Ο Χουάντσο ήρθε για να συμπληρώσει τη θέση του 4 μαζί με τον Τίνο Μιτόγλου. Και ο Χουάντσο έδειξε απόλυτα ευτυχισμένο στη θέση, στο ρόλο αυτό που του έχει ε, δώσει ο Κόουτσα Νταμάν. Ούτε γκρίνιε είδαμε, ούτε δυσφορία είδαμε, ούτε τίποτα. Τι ακριβώ λοιπόν θέλουν να μα πούνε όταν μα λένε ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα κοιτάξει για εισάξιο Σέντερ του Λεσόρ. Μήπω ρωτάω και θέλω να ακούσω την άποψή σα. Προετοιμάζετε το έδαφο για την επιστροφή του Γιώργου Παπαγιάννη. Τη δική μου άποψη για τον Γιώργο Παπαγιάννη τι ξέρετε. Η δική σα ποια είναι. Νομίζετε ότι με την επιστροφή του Παπαγιάννη και μια τριάδα Λεσόρ Παπαγιάννη σαν το κούμπο, ο Παναθηναϊκό είναι πλέον σούπερ ισχυρό στη θέση του Πέντε, Όπω ήταν η Ρεάλ φέτο. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο σα απευθύνω. Εύχομαι να κάνω λάθο. Αλλά συγχωρέστε με, όλο το stream ρωτούσε για Παπαγιάννη με κεφαλαία γράμματα. Πείτε μα για Παπαγιάννη. το, στρώνετε το, ετοιμάζετε το έδαφο για Παπαγιάννη. Γράφαν κάποιοι λίγο πιο έτσι, επιθετικά σχολιάζοντα. Και κανένα δεν μετέφερε την ερώτηση. Έκαναν όλοι ότι δεν το έβλεπαν. Αυτά ήθελα να πω, ε, περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω, πάντα σε πολιτισμένο επίπεδο. Αυτή είναι η άποψη δική μου, αυτή είναι η εικόνα την οποία βλέπω να διομορφώνεται και μπορεί να κάνω και λάθος. Μπορεί να επιβεβαιωθώ, μπορεί να κάνω και λάθος. Εύχομαι να κάνω λάθος. Αλλά ήταν κάποιες σκέψεις που είχα και ήθελα να τις μοιραστώ με ποιους άλλους. Με εσάς, τους αγαπημένους μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μέχρι το τέλος. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Χαιρετώ.